Περίμενε. Πάμε, συγγνώμη. Χρήστος Καλαχρήστος, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Σήμερα απεργούν πρώτη μέρα της 48 ώρες απεργίας της Ομοσπονδίας οι νοσοκομειακοί γιατροί όλης της χώρας και λένε ως εδώ. Ως εδώ με την τεράστια υποστελέχωση που υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία, ως εδώ με τους χαμηλούς μισθούς και τις πετσοκοσμένους απολαβές των νοσοκομειακών γιατρών, ως εδώ για την τεράστια υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απαιτούμε διπλασιασμό των απολαβών των νοσοκομειακών γιατρών άμεσα, διπλασιασμό του προσωπικού με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων, έτσι ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες. Διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων συναδέλφων μας. Διεκδικούμε τη γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο, δεν μπορούμε να βάλουμε άλλη πλάτη, δεν μας έχει μείνει. Οι συνθήκες στα νοσοκομεία είναι εκρηκτικές, οι ελλείψεις είναι τεράστιες, ιδιαίτερα κάποια τμήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν καν. Παραδείγματος χάρη είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα του αναισθησιολογικού του Παπα-Νικολάου που με ελάχιστο προσωπικό καλύτερα να καλύψει τεράστιες ανάγκες του νοσοκομείου. Τα κίνητρα που υποτίθεται ότι δίνει η κυβέρνηση είναι αντικίνητρα για μας, γιατί ακριβώς κρατάει χαμηλά τους μισθούς, κρατάει συνεχώς όλα αυτά τα αντικίνητρα για να φεύγουν οι γιατροί από το ΕΣΥ, όπως είναι οι συνεχόμενες μετακινήσεις, η εντατικοποίηση της εργασίας μας με απανωτά ωράρια για να βγουν οι ανάγκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο υπομονή. Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνουν πράξη αυτά που ζητούμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε να ενισχυθεί πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε εικόνα για πώς θα οι μετακινήσεις είναι συνεχόμενες των νοσοκομειακών γιατρών να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν κυρίως στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Αριθμητικά νούμερο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν έχουν σταματήσει. Έχουμε συνεχόμενα μετακινήσεις των παθολόγων για να καλύψουν τη Δράμα, να καλύψουν την Ξάνθη που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μετακινήσεις ακτινολόγων, μάλλον εξ αποστάσεως γνωματεύσεις εξετάσεων από το νοσοκομείο Πολυγύρου. Δηλαδή μιλάμε για μια συνθήκη πραγματικά περιοδεύοντας διάσου για να καλυφθούν τα τεράστια κενά. Και θέλω να συμπληρώσω ότι ζητάμε και θέλουμε τη στήριξη από τον κόσμο, από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που είναι κυρίως αυτοί που βιώνουν την τεράστια υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ζητάμε να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά μας και να βγουν στον αγώνα για την πραγματική ενίσχυσή του και σήμερα να συμμετέχουν όλοι 6,5 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου καλούμε σε συλλαλητήριο για την υγεία και έχουν πάρει ήδη αποφάσεις πάνω από 40 φορείς και σωματεία της Θεσσαλονίκης.